εκατομμύριο ανέργους. Μάλιστα. Αυτή, γι' αυτό λοιπόν έδωσε και τη δική του απάντηση ο κ. Σέκα. Να δούμε τι είπε. Όπως σας έλεγα να μένετε. Να δούμε τι είπε και η κυρία Βαλαβάνη. Ναι, ναι, ναι. Και μετά μας λες ποιους ακόμα περιμένουμε. Νομίζω ότι οι καθαρίστριες δεν περίμεναν ποτέ τίποτα ουσιαστικά από μας. Ό,τι περίμεναν το πήραν μόνες τους. Και όπως πήραν μόνες τους ό,τι ήρθε μέχρι εδώ, θα πάρουν μόνες τους και τα υπόλοιπα που ακόμα τους χρωστάει το ελληνικό δημόσιο και εμείς οι ίδιοι σαν Υπουργείο Οικονομικών. Με τους πολιτικούς φύλακες. Νομίζω τα ξέρετε αυτά. Έχει ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο και θα επιστρέψουν στις θέσεις τους. Θέσεις που αν δεν επέστρεφαν αυτοί θα έπρεπε να επιστρέψουν λογικά κάποιοι άλλοι, γιατί δεν είναι τα θέσεις αργομισθίας. Δηλαδή το να έχει ένα ή δύο σχολικούς φύλακες για συγκροτήματα εκατοντάδων έως χιλιάδων παιδιών ουσιαστικά είναι το τίποτα απέναντι σε ό,τι χρειαζόμαστε, σε ό,τι πραγματικά χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών έγινε η νίκη των καθαριστριών. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών έγινε η νίκη των καθαριστριών. Μπράβο, κορίτσια. Εμείς σας ευχαριστούμε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έδωσε το δικό.